Φίλες, φίλοι, γεια σας. Στη σημερινή εκπομπή είναι καλεσμένος ο κύριος Δερβενιώτης, Θόδωρος Δερβενιώτης, ένας από τους πιο σημαντικούς συνθέτες της δεκαετίας του 60 και 70. Αλλά και το 50. 50. Και το 50. Θόδωρέ μου, πες μου πώς ξεκίνησες από τη Ζαγορά του Βόλου και πώς ασχολήθηκες με τη μουσική. Κοίταξε. Να πω τώρα ότι γεννήθηκα για μουσικός, δεν θέλει λιγάκι έτσι εγωιστικό, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Μέσα μου είχα το σατανά αυτόν της μουσικής και της βυζαντινής και της ευρωπαϊκής. Από 5 χρονών σχεδόν βρέθηκα στο ψαλτήρι, κρατούσα ίσο και σιγά σιγά μάθαινα τους ήχους, μάθαινα αυτά, ξέρω, και κατέληξα, έγινα ψάλτης, επαγγελματίας, δούλεψα χρόνια στο χωριό, σε διάφορες εκκλησίες. Και ταυτόχρονα έμαθα και ευρωπαϊκή μουσική. Μου έλεγες ότι έμαθες μουσική από μικρός σε κάποιο δάσκαλο εκεί στην αγορά. Κοίταξε, Βόλου. Δεν ήταν δάσκαλος στην πραγματικότητα, ήταν ένας μουσικός, πολύ καλός μουσικός. Έπαιζε κλαρίνο, που υπέροχο κλαρίνο, είχε κάνει στη μουσική του στρατού χρόνια. Να πούμε το όνομά του, αφού σου έδωσε τις πρώτες βάσεις στη μουσική. Γιάννης Βυσβίκης λεγόταν. Τον λέγανε στο χωριό Μπαρμπαγιάννη ή Γιαννάκη. Άλλος τον έλεγε Γιαννάκη, άλλος τον έλεγε Μπαρμπαγιάννη. Λοιπόν, ήταν άριστος μουσικός, όχι μουσικός μοναχάς. Μετά έμαθε βιολί, γιατί τον πήραξε το στομάχι στο κλαρίνο και τον απαγορέψαν οι γιατροί να παίζει κλαρίνο και έπιασε βιολί. Έφτιαχνε όργανα μόνος του, λιγάκι χοντροκοπήσει βέβαια, αλλά έφτιαχνε. Το πρώτο όργανο τι ήταν? Το πρώτο όργανο ήταν λαούτο. Πήρα την τέχνη του παππού. Ο παππούς μου έπαιζε λαούτο. Και τι σου είπε ο παππούς σου, το δικό του λαούτο, τι το έκανε ο παππούς? Το πούλησε. Στην τελευταία δουλειά που είπε στο... Γιατί παίζαν μαζί με τον Μπαρμπαγιάννη, 44 χρόνια μαζί. Ναι. Ο παππούς σου ήταν μαζί με τον δάσκαλό σου. Γιαννάκη, ναι. Και σε ένα γάμο του λέει, Γιαννάκη, εγώ σε αυτό το γάμο θα έρθω και μετά σταματάω, δεν μπορώ άλλο να δουλέψω. Και τελειώνοντας ο γάμος, πούλησε και το λαούτο και ήρθε στο σπίτι χωρίς λαούτο. Για να μην μάθω, εγώ δεν ήθελα να μάθω, ήταν δουλειές σκληρές τότε, πολύ σκληρές δουλειές. Δηλαδή. Μαχαίρια, κουμπούρια, κάμες, ξενύχτια. Στα πανηγύρια, στα δημοτικά, είχε και τέτοια πράγματα. Γάμοι, μια εβδομάδα γάμος. Θυμάσαι δηλαδή, έπαιζε επί μια εβδομάδα λαούτο. Επί μια εβδομάδα, ναι. Και στους δρόμους. Στις λάσπες, Θα πάμε τώρα στον ξάδερφο του γαμπρού, θα πάμε στην ανιψιά της νύφης, θα πάμε στον κουμπάρο, ξέρω εγώ. Ανεβαίνεις, να κατεβαίνεις, να παίζεις πατινάδες στον δρόμο, να παίζεις. Ιστορίες για αγρίους. Εσύ το μπουζούκι δεν το έχεις πιάσει ακόμη στο Βόλο. Έπαιζες μόνο στο χωριό, έπαιζα λαούτο. Εγώ. Δημοτικά. Παίζατε και κάποια λαϊκά, ας πούμε, στα πανηγύρια. Ναι, κοίταξε, μιλάμε για προπολεμικά. Μόλις αρχίσαν και βγαίναν κάτι του Βαμβακάρη και κάτι αυτά τα λαϊκά, ας πούμε. Μάλιστα. Δεν είχε το. Χορεύαν ζεμπέκικα, χορεύαν χασάπικα, αλλά παίζαμε αυτά τις μικρασασίες. Ναι. Στους απάνω μαχαλάδες, ξέρω Μάλιστα. εγώ, κάτι τέτοια. Και κάτι οργανικά. Μπραμ, 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 μπραμ. Αυτά παίζαμε για χασάπικα και για ξέρω Και στην Αθήνα βρίσκεσαι το 1949. 1950 σχεδόν. Ή το 1949. Από τη Μακρόνηση. Τέσσερις μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Από τη Μακρόνησο έρχεσαι για πολιτικούς λόγους. Βρίσκεσαι στην Αθήνα. Ναι. Αλλά στη Μακρόνησο, πες μου, ασχολιώσουν με τη μουσική στη Μακρόνησο όταν έκανες φυλακή. Μόλις πήγα, η μανία μου ήταν να φτιάξω μια χοροδία. Λέω, εδώ δεν πρόκειται να έχει, και όμως είχε. Προφθάσαν άλλοι. Είχε χοροδία στη Μακρόνησο. Ναι, είχε χοροδία. Και μπήκα κι εγώ μέσα. Και μαέστρος ήταν ένας. Θέλωσε να φυλάει, δηλαδή ο άνθρωπος δεν ήταν, ένας ντιζεράκος ήταν, αλλά το σκέφτηκε καλά το πράγμα και έφτιαξε μια χοροδιούλα. Μετά που άλλαξε διοικητή του τάγμα, ήταν κεφαλονίτης αυτός και του άρεσε πολύ η χοροδία και τη διοργάνωσε. Έφτασε να έχει 94 μέλη η χοροδία. Και παρόλο ότι ήταν χοροδία του δευτέρου τάγματος, αυτός κατάφερε και της έδωσε την ονομασία Χοροδία Μακρονήσου. Γιατί και άλλα τα άλλα τάγματα είχαν χοροδίες. Λοιπόν, κάποια στιγμή η χοροδία αυτή ήρθε στα χέρια μου.
ανεπίσημα βέβαια, mm-hmm. αλλά ήμουν επίσημα ο μαέστρος. Διότι άλλος ήταν μαέστρος, αλλά ήταν και πρώτο βιολί της ορχήστρας και είχαν πρόβες πολλές συνέχεια και τις περισσότερες φορές τη χοροδία την διεύθυνα εγώ, που Μάλιστα. κατά κάποιον τρόπο ήμουνα βοηθός. Θα πάμε να παίξουμε ένα τραγούδι τώρα, το Παράπονα και Κλάματα, και μετά θα πούμε στην εκπομπή πώς έφτασες στην Αθήνα και αν συνάντησες δυσκολίες, Μάλιστα. γιατί μεσουρανούσαν τότε τσιτσάνιδες, έτσι, Μητσάκηδες, Παπαϊωάννου κτλ. Πάμε να παίξουμε το Παράπονα και Κλάματα, που θα μας το τραγουδήσει ο εξαίρετος τραγουδιστής που έχει έρθει πολλές φορές στην εκπομπή, ο Μάνος ο Παπαδάκης, και να ευχαριστήσουμε και όλους τους μουσικούς που ήρθαν και μας βοηθάνε σε αυτήν την εκπομπή, το γιο του Μάνου του Παπαδάκη, τον Μιχάλη του Παπαδάκη, τον μόνιμο συνεργάτη μου τον Αργύρη του Παπαγεωργίου, την Ελένη τη Λαζάρου που θα τραγουδήσει, και στο βιολί το Μαργόνι το Σωτήρη. Λοιπόν, Παράπονα και Κλάματα, πάμε. Καλεσμένος σημερινής εκπομπής ο Θόδωρος ο Δερβενιώτης, και είχαμε μείνει, Θόδωρε, στην εποχή που ήρθες στην Αθήνα 1949-50 και σε ρώταγα για τις δυσκολίες που συνάντησες στο να βγεις στη σύνθεση, στο να δώσεις δικά σου τραγούδια όσον αφορά σε σχέση με τους άλλους κορυφαίους συνθέτες που μεσουρανούσαν εκείνη την εποχή, Τσιτσάνιδες, Παπαϊωάννου κτλ. Χρήστο, όταν ήρθα στην Αθήνα ούτε καν είχε περάσει από το μυαλό μου ότι εγώ θα έγραφα τραγούδια, θα γινόμουν συνθέτης. Απλώς έμεινα στην Αθήνα, με κρατήσαν φίλοι και συγχωριανοί που ήταν εδώ, γιατί ήταν η εποχή τέτοια και δεν με αφήσαν να πάω στο χωριό. Λοιπόν, προσπαθούσα τώρα να δω τι θα κάνω για να επιβιώσω, να ζήσω. Βρέθηκε ένας φίλος και με πήρε σε μια δουλειά που δεν είχε καμιά σχέση με τη μουσική. Απλώς έβγαζε ένα μεροκάματο. Αλλά κατά στραβή μου τύχη και αυτό, σταμάτησε σε 3-4 μήνες, έκλεισε η επιχείρηση αυτή. Πήρα μια αποζημιούλα. Έκανες δουλειά άσχετη με τη μουσική. Βεβαίως, άσχετη με τη μουσική. Λοιπόν, πήρα μια αποζημίωση. Τα πράγματα είχαν καλυτερέψει λίγο και το καλοκαίρι του 1950
πήγα στο χωριό μου. Κάθισα εκεί μέχρι τέλους Νοεμβρίου. Δούλεψα όλα τα πανηγυριά όσα γίναν αυτή την εποχή. Όσοι γάμοι έγιναν, έβαλα το παραδάκι στην τσέπη. Και κατέβηκες Αθήνα. Και ήρθα, τελευταίο πανηγύρι ήταν 21 Νοέμβρη, της Παναγίας που λένε, ναι, εξοχικά πανηγύρια αυτά. Και μετά έφυγα και γύρισα στην Αθήνα. Βρήκα κάτι παιδιά εδώ και στην Κεσαριανή, ερασιτέχνες, άλλος κουρέας, άλλος αυτά, άλλος έπαιζε μπουζούκι, άλλος ακορντεόν. Και έμπλεξα γύρω, κάναμε πρόβες, μαθαίναμε τραγούδια. Τέλος πάντων βρεθήκαμε σε ένα πάλκο ενός καφενείου, ναι. Το κάναμε εμείς κέντρο. Από εκεί ήρθε και μας γνώρισε και μας βρήκε αυτός που είχε το κέντρο στην Κεσαριανή. Δεν ξέρω αν λεγόταν και τότε Χάραμα, δεν θυμάμαι. Χάραμα δεν λέγεται. Χάραμα, ναι. Ναι. Πήγαμε εκεί. Δεν δούλευε το μαγαζί όμως, καθίσαμε ένα χρονικό διάστημα και βγήκε μια δουλειά. Είχαμε ακορντεονίστα τον Γιώργο τον Ατραίδη, που ήταν γιος του Μίτσου του Ατραίδη, που έλεγε τα Σμυρναίκα, Μανέδες, ναι, 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 και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και βγήκε μια δουλειά για τη Μυτιλίνη. Μάλιστα. Θα πάμε, μου λέει, στη Μυτιλίνη. Εγώ ήμουν ένας τύπος ανθρώπου που δεν ήθελα να χαλάσω κάτι που έγινε. Τι λες, δεν του λέω. Και πώς θα φύγουμε από εδώ. Α, δεν είσαι επαγγελματίας, μου λέει, δεν κάνεις και επαγγελματίας. Μα το έχουμε εδώ. Ρε χαζός εσύ, αφού δεν πάει η δουλειά καλά. Και τι θα κάνω εγώ αυτά, εκεί θα φέρω μπουζούκι. Εγώ δεν παίζω, έπαιζα ένα πάντζο τενόρο εγώ. Ναι. Μα μίλησε μυστήριος, μου λέει, γι' αυτό το όργανο που παίζεις, γι' αυτό σε θέλουνε, τους είπα, τους τα είπα όλα και τέτοια. Συγγνώμη, είπες πάντζο τενόρο, το έπαιζες όμως σε κούρδισμα μπουζουκιού. Ή λαούτο. Κούρδισμα. Κούρδισμα μπουζουκιού. Μονόχορδο, ναι. Κάθε χορδή μία. Μπάντζο τενόρο, γιατί το λα το πρώτο, ναι, ήταν 8 φωνές, ναι, ναι, απάνω. Γι' αυτό, ναι, το λένε, ναι, και μπάντζο τενόρο. Να πούμε όμως τα πιο βασικά πράγματα. Πήγε στη Μυτιλίνη και εκεί κάποιος σε παρότρινε να πας να γράψεις τραγούδια, έτσι. Ναι, ήταν ένας μπουζουξής, ο Θανάσης. Τώρα πώς λεγόταν. Ναι, και βρέθηκε στον παράγι του Ίων, στην Ίωνο. Και όταν τέλειωσαν οι δουλειές, καθίσαμε παραπάνω από ό,τι έπρεπε στη Μυτιλίνη, μήνες. Κάποια φορά ξεκίνησα να φύγω, ο Θανάσης δεν ακολούθησε. Λέει, θα μείνω εγώ εδώ, αλλά άμα θα πας στην Αθήνα, θα πας στην Ίωνο. Στον παράγι του Μάριου. Ναι, του Μάριου και τα δυο ήταν κολλητά. Ναι, δυο στο παράγι. Μάριου ήταν οι φίρμες οι μεγάλες, στο άλλο πηγαίνανε. Όσοι δεν χωρούσαν στο Μάριο πήγαιναν στο διπλανό. Στο Μάριο οι φίρμες. Δεν πλησιάζανε. Η πιο δεύτερη ήταν στο, ναι, άλλο. Ναι, το άλλο ήταν. Μάλιστα. Και εκεί γνωρίζουν μεγάλους συνθέτες, όπου αρχίζει και τους γράφεις, γιατί είσαι, ναι, καλός στη γραφή της παρτιτούρας. Πήγα εκεί, πήγα. Μόλις πλησιάσαν, ας πούμε, ποιος είσαι, τι είσαι, είσαι μουσικός, είσαι συνάδελφος, παίζεις, τι παίζεις, τι κάνεις. Έλεγα εγώ. Ξέρω και μουσική και αυτά. Και ο Πετσάς μου έκανε μια μέρα, μου λέει, γράφεις, ρε. Λέω, τι να γράψω. Κατάλαβα. Άμα σου παίξω ένα τραγούδι, θα το γράψεις. Θα το γράψω. Πάμε πάνω, μου λέει. Πάμε πάνω στο Μάριο, στο πατάρι που είχε. Α, είχε και πατάρι ο Μάριος. Βέβαια, πες μας λίγο, είχε κέντρο πρώτα. Έτσι, πες μας λίγο πώς ήταν αυτό το μαγαζί. Κάτω του Μάριο ήταν ένα μικρό καφενεδάκι, ας πούμε. Πολύ μικρό. Παίζαν και χαρτιά και τέτοια πράγματα. Ναι. Παίζανε. Κάνα ποτό, ναι. Αλλά δεν χώραγε. Το jukebox που ακούγαν, πού το είχε, πάνω. Δεν θυμάμαι αν είχε jukebox. Δεν είχε. Είχε φωνόγραφο. Πικάπ είχαν. Α, πικάπ, ναι. Κάπ είχαν και ο ένας και ο άλλος. Ναι, 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 το πικάπ. Απάνω ήταν μεγάλη αίθουσα. Και κάποτε το είχε κέντρο ο Μάριος. Και περάσαν πολλοί από εκεί. Και νομίζω και ο Τσιτσάνης ότι πέρασε, ναι, έπαιξε. Γιατί εκεί είχε βγάλει το τραγούδι. Θα σε περιμένω απόψε. Στο Μάριο τη γωνιά. Κοπελίτσα μου, μικρή Μαρίτσα μου. Λοιπόν, και μετά σταμάτησε, δεν ξέρω για ποιους λόγους, και ήταν έτσι πατάρε. Ανεβαίνανε πάνω, καπνίζανε. Παίζαμε όλα στο αλλού τα τραγούδια αργότερα. Είπες καπνίζαμε. Εκεί την εποχή όλοι οι σημαντικοί συνθέτες, ας πούμε, οι περισσότεροι ήταν στο καπνίσμα. Δεν είδα, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν είδα δηλαδή, αλλά. Λέγανε ότι καπνίζανε. Αν όχι, ναι, όλοι, οι περισσότεροι καπνίζανε. Λοιπόν, και ξεκινάς σαν και να γράψεις παντού. Έγραψα παντούρες, λοιπόν ένα τραγούδι του Πετσά, του Μακαρίτη, και αυτός έμεινε, γιατί το γράψαμε γρήγορα. Ναι. Ρε, εσύ μου λέει, ξέρεις ότι πάσχει πιάτσα από τέτοιον άνθρωπο. Λέω, ποιος τα γράφατε. Είναι ένας λιβαδίτης, μου λέει, παίζει σαν τούρι, αλλά κάνει μια μέρα να γράψει ένα τραγούδι και, και στο τέλος βγαίνει και λάθος. Ναι. Αυτός το διαλάλησε τώρα.
Κράμα. Και αρχίσαν. Ήρθε ο Τατασόπουλος, ήρθε ο Μητσάκης, ήρθε Κλουβάτος, ήρθε Παπαϊωάννου, ήρθε Χατζηχρίστος. Και έτσι ξεκίνησες να γράφεις των αλωνών τα τραγούδια, όχι τα δικά σου. Ανθρώπους. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, τη στιγμή που γράφεις ένα τραγούδι του Μητσάκη και τα λοιπά, πόσο επηρεάζεσαι εσύ μέσα σου και γίνεσαι σιγά σιγά συνθέτης? Τίποτα δεν υπήρχε μέσα μου ακόμα. Τίποτα, έτσι. Τίποτα. Ούτε και στην πραγματικότητα υπήρξε μέσα μου αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Πάλι ο Πετσάς μια μέρα μου λέει, ρε εσύ, γιατί δεν γράφεις και εσύ κανένα τραγούδι, εσύ μουσικός καλός, μου λέει. Να γράψω τραγούδι, πώς θα γράψω τραγούδι, τι τραγούδι να γράψω, πώς γράφουμε εμείς, μου λέει, τσατίστηκε κιόλα. Ναι. Δεν ξέρω, καταρχήν εγώ δεν γράφω στίχους, του λέω. Γιατί εμείς γράφουμε στίχους. Αφού οι δίσκοι απάνω του λέω γράφουν στίχοι μουσική. Α, τι γράφουν οι δίσκοι, μου λέει. Οι στίχοι είναι αλλωνών. Μάλιστα. Πάμε να παίξουμε ένα τραγούδι σου και θα επανέλθουμε να κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα. Έτσι, κάπως τα πνευματικά δικαιώματα εκείνη τη εποχή. Γιατί στη σημερινή εποχή τα πράγματα είναι πιο στεγανά. Δηλαδή, υπάρχουν νόμοι ότι άμα έχει 8 μέτρα που μοιάζουν του αλουνού, μπορεί να σε πάει δικαστικά. Να πούμε για εκείνη την εποχή τι γινόταν με τα πνευματικά δικαιώματα. Λοιπόν, πάμε να μα πει ο Αργύρης ο Παπαγεωργίου Τα Χνάρια, ένα κλασικό τραγούδι που το. Στίχους Βύρβο και του Στίχους. Βεβαίως, θα λέμε του παράπονο. Άλλωστε, τα πιο πολλά σου τραγούδια ήταν με τον Βύρβο, μετά ήταν με τον Κολοκοτρώνη. Και... Πριν με τον Κολοκοτρώνη, μετά με τον Βύρβο. Πολλά σου, όμως ήταν με το Βύργο. Ναι, αλλά μετά. Πολλά, έτσι. Λοιπόν, πάμε να πούμε αυτό το τραγούδι και τα ξαναλέμε. Καλεσμένος της σημερινής εκπομπής ο Θόδωρος Δερβενιώτης και θέλω, Θόδωρε μου, να μου πεις πόσο εκείνη την εποχή ήταν πιο ανοιχτά τα πράγματα όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα. Δηλαδή, το τίνος ήταν ο στίχος και το τίνος ήταν η μουσική. Εκείνη την εποχή πεζόταν κάπως.
Όχι, δεν το νομίζω. Νομίζω. Ένα γινόταν εκείνη την εποχή. Οι συνθέτες δεν βάζαν στο δίσκο τον στιχουργό. Το όνομα του στιχουργού. Ωραία, για ποιους λόγους δεν ξέρω. Ναι, αλλά και εκείνη την εποχή δεν γίναν πολλά πράγματα έτσι ώστε ο συνθέτης που έγραψε το κομμάτι τελικά περνώντας όταν φιλτράρεται το κομμάτι και πάει από την εταιρεία κτλ. Στο τέλος να μην μπαίνει και το όνομα του συνθέτη καμιά φορά. Δεν το νομίζω. Γίνανε ορισμένα παρατράγωδα τέτοια ή μάλλον ήρθανε στο φως, ας το πούμε, της δημοσιότητας ορισμένα. Μπορεί να ήταν κάποιες συμφωνίες όμως. Λένε, ναι. Όπως τα είπα, δηλαδή, Καπλάνης παραδείγματος χάρη μου έλεγε ότι του πήραν το μινόρε της Αυγής. Ναι. Αλλά... Πάντως εκείνη την εποχή, εκείνη την εποχή μεταξύ τους οι άντρες και οι συνθέτες μιλούσαν με το λόγο. Υπήρχε περίπτωση να έχεις δώσει το λόγο σου σε κάποιον, οπότε το κομμάτι αυτό να γραφόταν στο όνομά του, ας πούμε. Δεν ξέρω, αυτή η περίπτωση του Καπλάνη είναι, λέει ότι έφυγε αυτός, πήγε φαντάρος και στο διάστημα αυτό κυκλοφόρησε το κομμάτι του σε όνομα. Λοιπόν, θέλω να μου μιλήσεις τώρα πώς άρχισες να μπαίνεις εσύ στη δισκογραφία. Λοιπόν, είπα ότι ο Πετσάς με ξεσήκωσε. Και εγώ έφερνα αντιρρήσεις και του έλεγα δεν γράφω στίχους και μου λέει κανένα δεν γράφει στίχους. Και πού θα βρω στίχους, όλο αντίρρησε εγώ, πώς θα φτιάξω τραγούδι. Θα σου βρούμε εμείς. Και μου σύστησε το βασιλιάδι, το Χαράλαμπο, το Τζάντα. Ναι. Ο οποίος μου έδωσε ένα στίχο, ύστερα από δύο μέρες, που είχε τίτλο «Μόνο ψέμα και απιστία». Πήγα εγώ, τραβήχτηκα και έφτιαξα ένα ζεμπέκικο και μια εβδομάδα χάθηκα από την πιάτσα, κρύφτηκα, φοβόμουν να το παρουσιάσω το τραγούδι μου, γιατί νόμιζα ότι όλο ήτανε, έμοιαζε με άλλα, ότι ήταν, δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Κάποτε όμως αναγκάστηκα να παρουσιαστώ, πρέπει να βάλω και καμιά δεκάρα. Αυτό το έμοιαζε με άλλα, ενώ είναι 7. Κάπου υπάρχουν σε όλα τα τραγούδια, πιστεύω, κάποια πράγματα που πάση, να μοιάζουν με κάποια άλλα. Πήγα λοιπόν στο μπαράκι καμιά φορά, όλες με έδιμασε, πού είσαι, μου λέει, και φάγαμε τον τόπο να σε βρούμε. Ήμουν λίγο άρρωστος, τι να του πω τώρα. Το έφτιαξε στο τραγούδι, το έφτιαξα. Πάμε στο μαέστρο της εταιρείας. Το παίζω το τραγούδι και μπήγε κάτι γέλια. Και λέω, αμάν, ξεφτυλίστηκα, λέω τώρα, γιατί γελάει αυτός. Κάτι δεν πάει καλά. Αλλά τόλμησα και το ρώτησα, λέω, γιατί γελάτε. Λέω, άκου να δεις, από εδώ περνάνε σχεδόν οι περισσότεροι. Άλλους μου το φέρνει χωρίς οργανικές, άλλος χωρίς ρεφρέν, άλλος χωρίς εισαγωγή, είμαι μισή εισαγωγή. Εσύ είσαι καινούριος άνθρωπος, άγνωστος, ξέρω εγώ, και μου έφερε ένα τραγούδι, λέει, ολοκληρωμένο, με την εισαγωγή του, με τις ανταποκρίσεις του κτλ. Αυτό, λέω, ήταν μέσα μου. Εν πάση περιπτώσει, έτσι ήταν. Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι. Το πήγαν στην εταιρεία, το δώσανε στο Γιάννη το Τζιβάνι, ήταν ένας καινούργιος τραγουδιστής, είχε κάποιο ονοματά γιατί είπε και άλλα τραγούδια, δεν ήταν μόνο το δικό μου, αλλά μετά αποσύρθηκε από αυτή τη δουλειά. Μου λέγες ότι πούλησε κάπως, 1900 κομμάτια. 1900 κομμάτια, και δεν τα λέμε 1900, μιλάμε τώρα, μιλάμε για τα... 45. Ναι, για τα μεγάλα ποσά. Ναι. Ύστερα που είναι 30, 50. Αυτό ήταν καλό ποσόν εκείνη την εποχή. Γιατί τότε την εποχή εκείνη η Κολούμπη έλεγε άμα πουλάς 2.500 δίσκους είσαι ο πρώτος συνθέτης της εταιρείας. Προχωράς. Άρα από τότε δηλαδή το εμπορικό πράγμα, το πόσο θα πουλήσει η δουλειά, ήταν το πρώτο που μέτραγε για την εταιρεία, έτσι. Βέβαια, μα δεν πουλήσει. Οι εταιρείες πάντα τι θα πουλήσεις, είναι χρήσιμο, δεν το ξέρεις. Ναι. Άμα δεν πουλάς, είσαι επιζήμιος, δεν σε κάνει. Λοιπόν, εγώ συνέχισα, ξεκίνησα, έφτιαξα το δεύτερο, το τρίτο και πάει λέγοντας. Τώρα το τρίτο μου τραγούδι ήταν ή το τέταρτο. Η μεγάλη σου επιτυχία ποια ήταν, η πρώτη που σε ανέδειξε. Τώρα θα σου πω. Ή το τρίτο ή το τέταρτο τραγούδι, πάντως το τραγούδι του Τσαουσάκης. Είχε τίτλο «Τα βάσανα». Στον κόσμο αυτόν τα βάσανα, ποτέ δεν τελειώνουν κτλ. Για να δείξω. Δεν ξέρω αν έχουμε ώρα, έχουμε, δεν έχουμε ώρα, για να δείξω τον τραγουδιστή της εποχής εκείνης με τον τραγουδιστή το σημερινό. Δηλαδή τη σχέση τραγουδιστή με δημιουργό και το σεβασμό που είχαν αυτοί οι άνθρωποι προς τους δημιουργούς.
Πήγαμε στο εργοστάσιο στην Κολούμπια, ηχογραφήθηκε το τραγούδι. Έφευγε ο πρόδρομος, δεν είχε άλλη δουλειά, θα συνεχίζαμε εμείς με άλλους. Εγώ είχα βγει απ' έξω, εκεί στην πόρτα, στο παλιό στούντιο και στεκόμουν έτσι, χάζευα. Πέρασε λοιπόν, γεια σου ρε, μου λέει, μου δίνει το χέρι και σε ευχαριστώ. Έμεινε το χέρι μου εκεί, ξέρω, Χρήστο, ξέρεις τι θα πει, ξέρω. Και έλεγα, τι είπε αυτός τώρα, σε ευχαριστώ. Τσαουσάκης είπε εμένα ευχαριστώ. Άγνωστος άνθρωπος, εγώ έγραψα τρία τραγούδια και εγώ έδωσα να του πω χίλια ευχαριστώ. Αυτός ήταν ο τραγουδιστής της εποχής εκείνης. Και μια και λες για τους τραγουδιστές εκείνης εποχής, ναι. Πες μου τι διαφορά βλέπεις τους μεγάλους τραγουδιστές, γιατί μου έλεγες πριν ότι έχεις βρεθεί πάνω στο πάλκο με τον Στράτο, τον Μπαγιουμτζή, ναι. Με τον Χατζηχρήστο, ναι. Που είχες πάει στην Καλαμάτα, μου είχες πει και δούλεψες. Ναι. Τι διαφορά βλέπεις τους τραγουδιστές του 40-50 με τους τραγουδιστές του κλασικού λαϊκού τραγουδιού, 60-70 ας πούμε. Το λαϊκό τραγούδι είχε αρχίσει από λίγο πιο μπροστά από το 50. Δηλαδή Τσιτσάνης, μια διαφορετική σχολή, Καρδάρας, μια διαφορετική σχολή. Γιατί τότε δεν είχαν μοναχά διαφορά οι τραγουδιστές του ρεμπέτικου, είχαν και τα τραγούδια των συνθετών αυτών που γράφανε ρεμπέτικο, είχαν μια άλλη... Άλλο νταλκά, άλλη γραμμή. Άλλη θεματολογία στη χουργική και άλλη πιο μαγιά. Δηλαδή ο Μάρκος έβγαζε άλλο πράγμα, ναι. Λίγο ίσιο, λίγο αυτό, μινοράκι, ματζοράκι, κανένα χιτζάζ και τα λοιπά. Ο Χατζηχρήστος ήταν πολύ μικρασιάτης, έβγαζε, ήξερε τους δρόμους, μα δεν τους ήξερε κανένας όπως τους ήξερε. Πολύ καλά. Ναι, και τους δούλευε καλά. Και μάλιστα μου έλεγες πόσο κύριος ήταν ο Χατζηχρήστος. Δεν υπάρχει λέξη να την περιγράψεις. Και ήταν ένας άριστος και πες μου έτσι άνθρωπος και οικογενειάρχης, ναι. Άριστος. Πες μου αυτό που ήσουν ο μοναδικός άνθρωπος που έβαζε μέσα στο σπίτι του. Ο Μητσάκης και ο Απόστολος με παίρνανε στο σπίτι τους και τους έγραφα τα τραγούδια. Την πρώτη φορά που με πήρε ο Χατζηχρήστος, γυρίζοντας στο καφενείο, μου λένε, πού πήγες με τον Χατζηχρήστο? Στο σπίτι του. Τι έκανες? Καμιά πρόβα? Όχι, λέω, του γράψα κάτι τραγούδια. Α, πού? Έξω στην αυγή, μου λένε. Γιατί στην αυγή, λέω. Μπήκες μέσα στο σπίτι, σε έβαλε μέσα ο Χατζηχρήστος. Λένε εκεί, μετά, γιατί ρε παιδιά? Λένε αυτό και αυτό. Ο Χατζηχρήστος δεν βάλει αρσενικό άνθρωπο στο σπίτι του. Έχει δύο κόρες και μια γυναίκα. Δύο κόρες και μια γυναίκα. Μάλιστα. Και τις προσέχει, τις φυλάει σαν κόρες. Εσένα όμως εμπιστευόταν. Εμένα δεν εμπιστεύω, λοιπόν. Έβαζε μέσα στο σπίτι του. Και τι μου είπες να σου πω? Θα παίξουμε ένα τραγούδι για το... Θα παίξουμε ένα τραγούδι. Μάλιστα της εποχής, της δεκαετίας του 50 πρέπει να είναι το «Άλλα μου λένε τα μάτια σου», έτσι, δικό σου. Ναι, αυτά ήταν τέλος 57, ναι. 58. Το είχε πει πολύ πάνω, έτσι. Πολύ πάνω. Θα παίξουμε αυτό το τραγούδι και μετά θα πούμε για την πρώτη σου επιτυχία, λέγαμε, πότε την έκανες, έτσι. Ναι. Πάμε. Ξέρεις τι ζητάς?
Καλεσμένος φίλες και φίλοι της σημερινής εκπομπής είναι ο Θόδωρος Δερβενιώτης, σημαντικός συνθέτης δεκαετίας 60-70, λέω εγώ, 50-60 μου λέει ο Θόδωρος. 52 και μετά. Λοιπόν, για πες μου Θόδωρε για το πρώτο σου σουξέ ποιο ήταν. Και όταν μιλάμε για σουξέ λέμε για πάνω από εκείνη την εποχή 100-200 χιλιάδες δίσκους. Δεν είχε τέτοια πράγματα εκείνη την εποχή. Οκλείεται. Δηλαδή τα μικρά τα 45 δεν πουλούσαν τόσα. Δεν ήταν 45 ακόμα. Ήμασταν σε μεγάλη, σε 78-ρια. Ναι. Λοιπόν, η πρώτη μου επιτυχία σε πωλήσεις και φυσικά και σε σουξέ ήταν ένα τραγούδι με το Στέλι τον Καζατζίδη που λεγότανε «Η πληγωμένη μου καρδιά δεν βρίσκει πια παρηγοριά». Στίχη Κολοκοντρώνη. Ήταν και το πρώτο τραγούδι, όχι που είπε ο Στέλιος, αλλά που τον ανέβασε σε πωλήσεις, γιατί πούλησε αυτό τότε, μαζεμένα κομμάτια μιλάμε, όχι τα λιγοτάρια. Πούλησε την εποχή των 2.500 δίσκων που έλεγε ο Λαμπρόπουλος, 8.500 δίσκων. Μάστε. Αυτό ήταν. Πούλησε τρεις φορές παραπάνω από το όριο που είχε η εταιρεία. Ναι, πούλησε τρεις φορές παραπάνω. Αυτό ήταν το πρώτο, η πρώτη επιτυχία. Τότε ο Καζατζίδης ήθελε μαζί του για μπουζούκι και σε πήρε σε κάποιες δουλειές ή αργότερα. Του έδωσε ακόμα μεγάλες. Ήταν που λες εσύ, ήταν το 59, το χειμώνα το 59. Αυτή η δουλειά που λέω εγώ τώρα ήταν το 54. Μας, το ένα πιάτο άδειο πότε του το έδωσες στο τραπέζι, πιο αργότερα. Δεύτερη εποχή για μένα. Άλλαξα εταιρεία. Αυτά ήταν σε Κολούμπια που λέμε τώρα. Μετά βεβαίως δεν είπαμε ότι ήσουν διευθυντής στη... Ναι. Όχι διευθυντής, ο μαέστρος της Κολούμπια. Μαέστρος, ναι. Τότε οι εταιρείες είχαν δύο ήταν. Εταιρείες η Κολούμπια από το 55 μέχρι το 62-63 περίπου. 63. Μέχρι 63. Τώρα σαν διευθυντής στην Κολούμπια, πόσο ισχύ είχες, δηλαδή πόσο άλλαζες, ανέβαζες και κατέβαζες τραγουδιστές, επέλεγες τραγούδια κτλ. Δεν είχα καμιά δουλειά. Όχι, όλα ο Μιλιόπουλος τα έκανε. Κατέβασε, είχα απλώς, θα άκουγα τα τραγούδια, όχι όλων τα τραγούδια, όχι του Τσιτσάνη, όχι του Μιτσάκη, άλλων ανθρώπων. Πιο κάτω, έτσι. Ναι, και τα λοιπά. Και θα άκουγα, θα έκρινα, αλλά τις κρίσεις μου θα τις έλεγα στην εταιρεία. Μάστε. Δεν είχα δικαίωμα ούτε να απορρίψω, ούτε να εγκρίνω, ούτε τίποτα. Πήγαινα, έλεγα, αυτό άκουσα, αυτό είδα. Και η εταιρεία κανόνιζε ύστερα, αλλά δεν απέρριπτε ο Μιλιόπουλος τραγούδια που κανέναν. Ποτέ. Τώρα θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Λέμε ότι οι σημερινοί συνθέτες που γράφουν σήμερα τα σουξέ της εποχής, ίσως λένε κάποιοι μετά από 20-30 χρόνια αυτά τα τραγούδια να ακουστούν ξανά και να τους θεωρήσουμε αυτούς τους κλασικούς της σημερινής εποχής, όπως θεωρούμε εσάς κλασικούς λαϊκούς συνθέτες της εποχής εκείνης. Τι έχεις να πεις πάνω σε αυτό? Μακάρι να ακουστούν τα τραγούδια, γιατί να μην ακουστούν? Υπάρχει πιθανότητα δηλαδή και σήμερα να γράφετε κλασικό τραγούδι λαϊκό? Δεν θα ήθελα να είμαι ο αναθεματιστής εγώ πάντα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η γνώμη μου, η αντίληψή μου, δεν βλέπω, δεν ακούω σήμερα έτσι τραγούδια γερά, τραγούδια διαχρονικά να αντέξουν στο χρόνο. Μιλούσα προηγουμένως πριν αρχίσουμε με τον Μάνο τον Παπαδάκη και λέγαμε ποια ήταν τα τραγούδια, τα λαϊκά, τα οποία έχουν κρατήσει 50 χρόνια, 60 χρόνια παίζονται σήμερα και νομίζεις πως κυκλοφορήσαν πριν από 6 μήνες ή από ένα χρόνο το πολύ σε δίσκους. Τα σημερινά παίζονται 3 μήνες, 4 και μετά τελειώνουν, έτσι δεν είναι? Μάστε. Σι είπας, που είπε και ο Χριστούλης. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πεις ένα άλλο θέμα για τα πνευματικά δικαιώματα σήμερα. Πιστεύεις ότι εσύ μάλλον είσαι ικανοποιημένος με τον τρόπο που δίνονται αυτά στους συνθέτες της σημερινής και της άλλης εποχής? Τι εννοείς, να το καταλάβω? Εννοώ με την ΑΕΠΗ και με όλα αυτά τα θέματα. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν είμαι στην ΑΕΠΗ, αλλά μίλησες για τρόπο που δίνονται. Τα πνευματικά δικαιώματα δίνονται με έναν τρόπο που έρχεται από την Ευρώπη. Δεν είναι ελληνικός ο τρόπος, το σύστημα δηλαδή, ό,τι κάνει η Ευρώπη το κάνει και η Ελλάδα. Εκείνο που είναι το ότι ήταν, παλιά ήταν κάθε τρίμηνο πληρωνόσουνα, έπαιρνε στους λογαριασμούς, τώρα είναι εξάμηνο, αύριο μεθαύριο να το κάνουν και κάθε χρόνο.
Αυτό είναι ένα. Οπότε το σύστημα είναι λίγο. Πρέπει να. Για μένα... Στα πλαίσια της Ηνωμένης Ευρώπης, πού βλέπεις να πηγαίνει το ελληνικό τραγούδι? Έχει πάει ήδη. Δηλαδή? Κατά διαόλου. Λοιπόν. Δεν πήγε λόγω της Ενωμένης Ευρώπης ή γιατί μπήκαμε εμείς στην Ενωμένη Ευρώπη. Τώρα, ίσως ορισμένοι άνθρωποι να νομίζουν ότι επειδή μπήκαμε στην Ενωμένη Ευρώπη ότι πρέπει να γίνουμε και πιο Ευρωπαίοι από τους Ευρωπαίους. Άλλο καπέλο αυτό. Το τραγούδι... Πάντως το λαϊκό μας τραγούδι είναι πολιτισμός και πιστεύεις ότι... πολιτισμός και... Βάλετε αυτή τη στιγμή. Και η μουσική που χρησιμοποιούσαμε για το λαϊκό τραγούδι είναι ελληνικός πολιτισμός. Μάλιστα. Γιατί είναι η παραδοσιακή μας μουσική, η εθνική μας μουσική, που δεν θέλουν να την παραδεχθούν ορισμένοι και γι' αυτό πάει εκεί που πάει. Πάμε να παίξουμε ένα άλλο σπουδαίο τραγούδι, το Ένα Σφάλμα Έκανα. Πες μας ποιοι παίζαν μπουζούκι στην πρώτη εκτέλεση αυτό το κομμάτι, γιατί είναι ωραία δεν τα πέντες. Νομίζω έτσι κατά 90% ότι είναι ο Καραμπεσίνης ο Γιάννης. Τώρα ποιος είναι ο άλλος δεν θυμάμαι. Πάμε να το παίξουμε και τα λέμε. Μιλήσει τώρα, Θόδωρο Δερβενιώτη, για τις εμπειρίες του να είσαι στο πάλκο δίπλα από τον Καζατζίδη. Γιατί ξέρω ότι είχες δουλέψει σαν μπουζουξής μαζί του. Μάλιστα, αυτός επέμενε να σε πάρει μαζί τόσο πολύ που πήγε και έψησε το Μιλιόπουλο. Το 1950 να σε αφήσει από την ελευθερία. Άρισα, ναι. Και επειδή ήταν εκτός Αθηνών, βέβαια, εγώ του είπα: δεν μπορώ να φύγω.
Και πήγε στην εταιρεία και το κανόνισε και με πήρε. Να σου πω τι. Μου έλεγες, και είναι και σημαντικό αυτό να το πούμε, ότι το 1959 μια φίρμα τραγουδιστής της κλάσης του Καζατζίδη έπαιρνε 900 δραχμές. Αυτό έγινε στην Αθήνα. Ναι, στην Αθήνα, ναι, όταν γυρίσατε. Έπαιρνε 900 δραχμές μεροκάματο. Και έδινε όμως. 600 η Μαρινέλα. Η Μαρινέλα στον Μπουζούκι το έδινε όμως το 1 τρίτο, ας πούμε. 300 δραχμές. Αντίστοιχα σήμερα βλέπουμε σε μεγάλες πίστες, σε μεγάλες φίρμες τραγουδιστές να παίρνουν, ξέρω εγώ, 30 φορές πάνω, 40 από το. Από το μουσικό που το συνοδεύει, ας πούμε. Εγώ έχω ακούσει όμως ότι αμείβονται οι μουσικοί σήμερα. Είναι ικανοποιημένοι. Είναι, ρωτώ εσένα τώρα, όχι, και εγώ δεν είμαι σίγουρος. Δεν νομίζω ότι είναι ικανοποιημένοι οι μουσικοί σήμερα. Τότε, κοίταξε τα μεροκάματα. Άσε που τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι και το 50% από τους καλούς μουσικούς τώρα μιλάμε, είναι και άνεργοι. Αυτό το ξέρω. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αυτό το ξέρω. Από ορισμένους, ας πούμε. Από το Γιάννη τον Παλαιολόγο πρώτα και από κάτι. Ένα από τα μεγαλύτερα μπουζούκια που υπάρχει. Σπόρος, οι οποίοι δεν δουλεύουν. Ναι. Τότε, κοίταξε, μπορεί ορισμένα μεροκάματα να φαίνονταν ότι ήταν χαμηλά. Είχαν αξία όμως τα λεφτά. Και ο μουσικός έπαιρνε χαρτούρα. Ξέρεις, είπαν από τη χαρτούρα. Δηλαδή έπαιρνε εκείνες τις 300 δραχμές που τις έβαζε μάλιστα ο γιος του μαγαζάτορα στην τσέπη. Αυτό ήταν το μεροκάματο. Ναι. Και μπορεί να έπαιρνα 500, 1000 από τα τυχερά, από τη χαρτούρα. Έχουμε χρόνο να σου πω μια εικόνα μικρή. Ένα χειμώνα με πήρε ο Γεράσιμος ο Κλουβάτος. Και πήγαμε σε ένα κέντρο του Ξυπολιτάκου. Έξω από τη Νέα Ιωνία ήταν ένα κέντρο ο Ξυπολιτάκος. Δεν δούλευε το κέντρο. Καθόμασταν όλη νύχτα και παίζαμε και δεν έμπαινε άνθρωπος μέσα. Πάμε να φύγουμε Γεράσιμος, να παίξουμε ένα ακόμα Γεράσιμος. Ήταν ο συγκροτηματάρης, βέβαια, πήρε τη δουλειά. Τι να κάνει ο άνθρωπος, μπορούσαμε να φύγουμε. Μαέστρος, ας πούμε, έτσι, συγκροτηματάρχη τον είπες. Συγκροτηματάρης. Ναι. Λοιπόν, ένα βράδυ τον έτρωγα κατά τις 3-3.30 ώρα. Μου λέει, θα παίξουμε ένα κομμάτι και θα φύγουμε. Το παίζουμε το κομμάτι, λοιπόν. Σηκωθήκαμε, αρχίσαμε να βάζουμε τα όργανα στις θήκες και τα λοιπά. Ακούμε ένα θόρυβο απ' έξω. Έτσι, σίδερα και βρε τι είναι, μπαμ, οι πόρτες. Ανοίγουν οι πόρτες και μπαίνει μια παρέα μέσα, καμιά δεκαριά, 12 άτομα, μενιδιάτες, οικοδόμοι. Και ήρθαν με την μπετονιέρα, για να ακούσουν. Με πιάνουν κάτι νεύρα εμένα, λέω τώρα, 4 παρά η ώρα. Και τώρα ήρθε η παρέα, δεν πάτησε άνθρωπος. Λοιπόν, να μην τα πολυλογούμε με αυτούς τους ανθρώπους. Ξεπούλησε ό,τι είχε και δεν είχε ο Ξυπολιτάκος. Εμείς πήραμε 3.500 τυχερά. Ξέρεις τι πάει να μπει. Το 1957. Πολλά λεφτά. Μπορούσε μια παρέα δηλαδή να σου δώσει όλα τα λεφτά. 3.500 πήραμε από αυτή την παρέα. Και χορεύαν όλο το βράδυ. Ένα αρπαγή. Οπότε σου φύγαν και σένα τα νεύρα. Τούτε μπρέκια μάνα αμάν και τούτε μπρέκια μάνα αμάν και σπάζανε. Μαζεύαν τα πράγματα μέσα στο τραπεζομάντιλο, τα τυλίγαν πιάτα, ποτήρια και τα κουπανούσαν κάτω. Έστρωνε άλλα αυτός, αν πήρε λεφτά δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ένα άλλο σπουδαίο τραγούδι σου που το έχει πει ο Αναγνωστάκης, άλλος ένας μεγάλος τραγουδιστής, τις Αναμνήσεις. Στίχη Βύρβου. Στίχη Βύρβου να το λέμε. Θα τον καλέσουμε στην εκπομπή και τον κύριο Βύρβο. Καλά. Και θα παίξουμε πάλι δικά σου τραγούδια και στην άλλη εκπομπή. Και δικά σου μάλλον. Λοιπόν, πάμε τις Αναμνήσεις. Στην καρδιά μου τις δικές σου αναμνήσεις.
έχω μείνει κάτι. Πάρ' την καρδιά σου, πάρ' την ψυχή σου, κάθε δικό σου, πάρ' το μαζί σου. Μα θες, δεν θέλεις, θα μου αφήσεις τις αναμνήσεις, τις αναμνήσεις. Κάθε πόνο θα ξεχνάω. Πάρ' την καρδιά σου, πάρ' την ψυχή σου, κάθε δικό σου, πάρ' το μαζί σου. Μα πες δεν θέλεις, θα μου αφήσεις τις αναμνήσεις, τις αναμνήσεις. Θόδωρε Δερβενιώτη, κάπου στο 1960 μου είχες πει ότι είχες κάνει μια σχολή που δίδασκες. Ναι, μόλις σταμάτησα το πάλκο. 1960 σταμάτησε το πάλκο. Το 59 το χειμώνα το σταμάτησα το πάλκο. Και τι να κάνω. Έβαλα στο μυαλό να ανοίξω μια σχολή. Μαζί με το Βέλα που έγραφε, ναι, ήταν το ελαφρού. Δίσταζα εγώ πάντα μόνος μου, ας πούμε, δεν δίσταζα. Να τώρα την ανοίξω και τι θα κάνω, είμαι έτοιμος. Και αν με ρωτήσει ένας εκείνο το πράγμα, τι θα το απαντήσω. Και άντε να διαβάζω, και άντε να ψάχνω. Τελικά πήγα και βρήκα τον Γιάννη τον Βέλα. Θεός χωρέστε τον, πέθανε τώρα πρόσφατα. Ναι. Του λέω, έχω αυτό το πράγμα στο μυαλό μου, δέχεσαι. Δέχομαι, μου λέει. Εντάξει. Μάλιστα. Και την ανοίξαμε μαζί, ελαφρό τραγούδι εκείνος, λαϊκό. Πιο λαϊκό εσύ. Να πούμε όμως ότι από εκεί πέρασαν, πρωτοπέρασαν και άκουσες, γιατί κάθε Τρίτη είχες τον θεσμό των ακροάσεων, όπως είχαν οι εταιρείες, ναι, είχες και εσύ στη σχολή, ναι, σου. Ναι. Πέρασε ο Αγγελόπουλος, ο Μανώλης ο Αγγελόπουλος, και τον άκουσες. Ναι, ο Στράτος ο Διονυσίου. Πέρασε και ο Στράτος ο Διονυσίου και τον άκουσες. Και αμέσως από εκεί, ποιον από τους δύο. Τους πήγες κατευθείαν. Κατευθείαν στην εταιρεία. Στην εταιρεία. Δηλαδή, μόλις άκουσες τον Αγγελόπουλο μια τέτοια φωνή, είπες αμέσως, κατάλαβες πόσο μεγάλος τραγουδιστής είναι. Κοίταξε, άκουσα πραγματικά. Πέρασε και ο Μάνος ο Παπαδάκης από εκεί. Τώρα μου το λέει. Όλοι οι περισσότεροι περάσανε. Δηλαδή, όταν παίρναγε ένας τόσο μεγάλος τραγουδιστής, σου έκανε κλικ αμέσως εσένα, το καταλάβαινες ότι αυτός θα την κάνει με τη μία ψηλά. Το καταλάβαινα, το καταλάβαινα. Τι ήταν αυτό. Άκουσα το Αγγελόπουλο, άκουσα έτσι μια βελούδινη φωνή. Απαλή, ωραία φωνή, βελούδινη. Και ούτε σκέφτηκα καν ότι ήταν γύφτος. Όταν τον πήγα στο Μιλιόπουλο και τον είδε απ' έξω, μου έκανε νόημα να τον αφήσω απ' έξω. Ναι, και μπήκα εγώ μέσα. Και αυτός μου λέει, λέω, τραγουδάει. Όχι, εσύ μας φέρνεις και γύφτους τώρα. Τσατίστηκα, νευρίασα. Του λέω, τραγουδάει. Έχει ωραία φωνή. Τον θέλετε. Αυτός ξεσηκώθηκε τώρα. Δεν τον θέλετε, θα πάει να βρει αλλού. Οπότε τι, τον πήρε. Λοιπόν, θέλω να μου κάνεις και τη σύγκριση των τότε τραγουδιστών με τις Αλκάντζες, με τις Βυζαντινές που κάναν τότε σε σχέση με τους σημερινούς που έχουν κοπεί αυτά. Γιατί έχουν κοπεί αυτά, πιστεύεις? Κατά τη γνώμη μου, Χριστό, είναι μια πολιτική τέτοια να εξευρωπαϊστεί το ελληνικό τραγούδι. Και εξευρωπαϊσμός θα πει να ισιώσει και αυτό, να ακούγεται όπως ακούγονται τα ευρωπαϊκά τραγούδια, της Ευρώπης τα τραγούδια δηλαδή, για να πάει ο δίσκος ο ελληνικός έξω, να πουλάει και στην Ευρώπη. Για μένα είναι ένα λάθος, αλλά είναι και ένα έγκλημα. Γιατί χαντακώνουμε την παραδοσιακή μας μουσική, την εθνική μας μουσική και δεν πρόκειται, δηλαδή ο λόγος που δυσκολεύει το ελληνικό τραγούδι να πάει έξω είναι η γλώσσα μας.
Και δεν είναι η μουσική. Είμαστε και λίγο ανατολίτες εμείς. Όχι, είμαστε. Είμαστε ανατολίτες. Πριν κλείσουμε, να μου πεις και για το σύστημα του γλεδιού σήμερα που είναι, μου λέγε. Αυτό είναι. Ενώ τότε ήταν η οικογένεια διασκέδαση. Ήρθε το ευρωπαϊκό σύστημα εδώ. Ήρθε η κονσέρβα στο πάλκο, ήρθε το σόου, ήρθε, ξέρω εγώ, ήρθε το σκοτάδι να μην βλέπεις να περπατήσεις. Ενώ τότε πήγαινε η οικογένεια, ο πατέρας, η κόρη, η μάνα, τρώγανε. Και διασκεδάζανε πιο αγνά και πιο... Και χορεύανε τα τραγούδια που θέλανε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω που ήρθες στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ και εγώ. Θα κλείσουμε με άλλο δικό σου τραγούδι, το Ίσως. Ναι, και πριν το βάλουμε, είπε στην αρχή ευχαρίστηση στους μουσικούς. Και όλους. Και εγώ ένα ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς και τους τραγουδιστές που ήρθαν απόψε. Φίλες, φίλοι, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Η πραγματική του μελωδία στο ρεφρέν δεν είναι αυτή που λες δύο φορές εσύ. Γι' αυτό τη δεύτερη, αν μπορείς, είναι πιο συμμαζεμένη να ακουστεί εκεί, γιατί παίρνει η γυναίκα την δεύτερη του τραγούδι. Ίσως με τον καιρό. Τώρα δεν μπορώ. Η μελωδία που, επειδή όμως δεν μπορούσε η διαμάντη... Το δωρεί είναι ψηλές τώρα και πρέπει να αγκαζώσω εγώ. Πώς θα γίνει, να τραβηχτώ από το μικρόφωνο, έτσι. Ναι, τραβηχτείς λιγάκι να επικρατήσει η μελωδία. Γιατί η μελωδία φεύγει από σένα και πάει στη δεύτερη φωνή. Ακόμα σ' αγαπώ, δεν ξέρω ίσως. Ίσως για σένα στη ζωή μου να πονώ. Κι αν με κατέληψες, δε σου κρατάω μίσος. Συγγνώμη όμως να σου δώσω, δεν μπορώ. Ίσως με το καιρό, ίσως να λησμονήσω. Μα ακόμα δεν μπορώ για να σε συγχωρήσω. Να τρέχει κάποιο δάκρυ μου για σένα. Ίσως τον ύπνο μου να έρχεσαι συχνά. Μα είναι τα στήθια μου ακόμα πληγωμένα. Της προδοσίας σου η πίκρα δεν περνά.
χωρίσω. Στην καρδιά.